Μαζί μας είναι η κυρία Μερίνα Μάτζαπετάκη. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών Ηρακλείου. Πολύ καλησπέρα σας. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ την κυρία Καριωτάκη και σε εσάς κύριε Σαββίδη για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό που μας καλείτε εδώ και που μπορούμε μέσω ημών, με ύψιλον, να επικοινωνήσουμε κάποιες κινήσεις που γίνονται στην πόλη μας και όχι μόνο, και κάποιες πρωτοβουλίες. Εγώ θα ήθελα να πω κάποια λόγια για το Σύλλογο, γι' αυτό ήρθα. Βεβαίως. Συστήστε μας το Σύλλογο, να μάθουμε και εμείς τι γίνεται και οι συνάδελφοι βεβαίως να μας δώσουν και το email όπου μπορούν να επικοινωνούν, το βλέπουμε στις οθόνες μας, όπου μπορούν να σας στείλουν email όσοι ενδιαφέρονται για να μπουν στο Σύλλογο. Καταρχήν μια παρένθεση να κάνω πριν ξεκινήσω, ότι τα μέλη του Συλλόγου μας δεν είναι μόνο... Δεν είναι αποκλειστικά μόνο γονείς. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να γραφτεί. Δεν θα είναι τακτικό μέλος, αλλά έχουμε και μη τακτικά μέλη και άρρωγα μέλη. Όποιος δηλαδή επιθυμεί να βοηθήσει και θεωρεί ότι έχει κάτι να προσφέρει, μπορεί να το κάνει. Όχι, δεν είναι απλά επιθυμητό. Είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Η συμμετοχή είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ο σύλλογος αυτός είναι νεοσύστατος. Δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια. Ήταν μία πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ηρακλείου με επικεφαλή στην τότε Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, την κυρία Παπαδάκη. Η πρωτοβουλία όμως αυτή γιατί εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε γιατί πριν 2 χρόνια περίπου υπήρχαν εκατοντάδες, γύρω στα 900 με 1000 αιτήματα για βοήθεια από μονογονεϊκές οικογένειες απευθυνόμενες στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Μόνο για το Δήμο λέμε τώρα. Οπότε, άρα η κοινωνική ανάγκη οδήγησε αυτομάτως ακριβώς, και στην ίδρυση του συλλόγου σας. Ακριβώς. Υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές το Νοέμβριο του 2021, όπου εκλέχθηκε το πρώτο, συστάθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη. Σε οτιδήποτε εγχείρημα και να αναλάβει κανείς, το πεδίο ευρύ, τεράστιο. Αυτά που μπορείς να κάνεις είναι πάρα πολλά. Αυτά που σου επιτρέπει ο χρόνος σου και η ζωή σου, όντας μονογονέας, είναι πιο περιορισμένα. Ωραία. Ας τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά, γιατί σιγά σιγά το ανοίξατε. Είπατε να το κλείσουμε περίπου 900 με 1000 αιτήματα για βοήθεια εκείνη την περίοδο από μονογονείς. Στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, το ξαναλέω. Ποια είναι λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονείς? Λοιπόν, εγώ προσπαθώντας να σκεφτώ, πέρα από τα προφανή, που είναι τα οικονομικά, που απασχολούν. Τα οικονομικά απασχολούν όλους. Δεν απασχολούν μόνο τους. Κάποια νομικά ζητήματα επίσης, φαντάζομαι. Είναι όμως και τα ζητήματα λίγο πιο προσωπικά. Δηλαδή, ποιος σας κρατάει τα παιδιά για να δουλέψετε? Λοιπόν, αυτό θα το έλεγα στη συνέχεια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αγκάθι. Γιατί συνδέεται με όλους τους τομείς που είπατε πριν. Έτσι. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα, αν δεν έχεις λύσει αυτό το θέμα, κυρίως οι μονογονείς οι οποίοι έχουν βρέφη ή ανήλικα μικρά παιδιά, είσαι περιθωριοποιημένος. Και αυτόματα μπαίνει στο περιθώριο. Από την οικονομική ζωή, από την εργασία, από την κοινωνική ζωή, που το τονίζω και αυτό γιατί δεν δίνουμε πολύ σημασία στην κοινωνική ζωή. Η κοινωνική ζωή όμως είναι απαραίτητη, φυσικά να έχεις λύσει το οικονομικό θέμα, γιατί βοηθάει στο να έχει ο μονογονέας μία ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Αν δεν έχεις ψυχική ισορροπία, τι θα περάσει το παιδί σου? Άρα πρώτα πρέπει να κοιτάξεις να είσαι εσύ καλά για να μπορείς να προσφέρεις τα μέγιστα στο παιδί σου, στα παιδιά σου. Έτσι. Συνήθως τα βασικότερα, και τα λέω σαν κατηγορίες, οι βασικότερες κατηγορίες που μπορούμε να πούμε ότι να ομοδοποιήσουμε τα προβλήματα τα πιο συχνά, είναι το κομμάτι το οικονομικό που είπατε, το κομμάτι το νομικό. Πολύ σημαντικό, ε. Ναι, θα σας το εξηγήσω και αυτό. Το ψυχολογικό και το κοινωνικό. Αυτά είναι τα βασικότερα. Νομική στήριξη θέλουν όλοι. Νομική στήριξη. Έχω λάβει πολλά μηνύματα και πολλές κλήσεις από... Συνήθως είναι γυναίκες,
από όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Το λέω από όλη την Κρήτη γιατί ο σύλλογος είναι μοναδικός, να το πω και αυτό. Mm-hmm. Που σημαίνει, κυρία Ματσαπετάκη, ότι θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί σας και άνθρωποι πέραν, έξω από το νομό Ηρακλείου. Μα δεν μπορείς να βάλεις όρια. Επειδή λέει νομό Ηρακλείου, θέλω να πω μπορούν δεν να είναι γίνουν. Δεν είναι καν νομό Ηρακλείου, είναι Δήμο Ηρακλείου. Είναι Δήμο Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν όρια. Όταν θέλεις να προσφέρεις και να δώσεις κάτι. Όταν έχεις ένα όραμα, αυτό δεν μπορεί να το περιορίσεις γεωγραφικά. Πολύ σωστά. Οπότε θεωρώ ότι σε επίπεδο Κρήτης είμαστε ο μοναδικός mm-hmm. σύλλογος, αλλά και σε επίπεδο Ελλάδας υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή όλοι αυτοί να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να συνεργαστούμε τουλάχιστον αυτοί που έχουμε το ίδιο όραμα και τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές και... Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει και μια πανελλήνια ομοσπονδία. Έχει ανοίξει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας για να πάτε σε αυτή την Όχι, κατεύθυνση. Όχι, μόνο με ένα-δύο έχουμε συζητήσει. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς βέβαια. Και εντάξει. Είναι ακόμη νωρίς και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και όταν έχουμε κάνει αρκετές δράσεις, αλλά κανείς νομίζω δεν μπορεί, αν δεν έχει μια έτσι παρόμοια δραστηριότητα, να καταλάβει τι δουλειά έχει το κάθε τι που κάνεις. Πραγματικά. Που σημαίνει ότι θέλεις βοήθεια. Ναι. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι από μόνος του. Και το λέω και μέσα από την εκπομπή σας, ότι πρέπει να ενισχυθούν, να ενισχυθούν οι ομάδες. Mm-hmm. Η αλληλεγγύη, η συνεργασία, έτσι... Διαφορετικά, δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να προχωρήσει. Σας διακόψω από τη στιγμή που λέγατε για τα νομικά προβλήματα. Τα νομικά, ναι. Τα νομικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μας έχουν καλέσει και άτομα τα οποία είναι μέσα σε μία σχέση, στον έγαβο, είναι παντρεμένοι τέλος πάντων. Θέλουν να χωρίσουν, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ή πάρα πολλές γυναίκες που τους έχει εγκαταλείψει ο σύζυγος, γιατί τέλος πάντων έφτιαξε διαφορετικά τη ζωή του. Και αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Υπάρχει δυνατότητα μέσω πρωτοδικείου να έχεις δωρεάν νομική στήριξη, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Φτάνει αυτό. Έχουμε μια συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά χρειαζόμαστε και μία νομική βοήθεια σε πιο σε επίπεδο... Δηλαδή άρα να ψάχνουμε έναν εθελοντή να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Σε πιο έτσι σταθερή, σε οργανωμένη βάση. Μάλιστα. Και όσον αφορά το κοινωνικό, αδυνατό να πιστέψω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν μονογονείς που αντιμετωπίζονται, είναι δαχτυλοδεικτούμενοι, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι δακτυλοδεικτούμενη, γιατί αυτό εξαρτάται από το πώς εσύ θεωρείς τον εαυτό σου. Εγώ θεωρώ, δεν έχουμε κάτι, δεν μειονεκτούμε σε τίποτα. Απλά θέλουμε ενίσχυση. Και γιατί θέλουμε ενίσχυση? Γιατί σε σχέση με τις άλλες ευαίσθητες, όχι ευάλωτες, ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, όπως είναι η τρίτεκνη, η πολύτεκνη, έχεις μία ιδιαιτερότητα. Είσαι μόνος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα κοινωνικό δίκτυο, όπως μπορεί να έχουμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τον παππούς, γιαγιά, θεία, θείος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ολομόναχοι με ένα-δύο βρέφη. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει? Είπατε πριν για το θέμα της φύλαξης και λίγο θέλω να σταθώ σε αυτό. Αυτό αυτόματα σε εγκλωβίζει και σε απομονώνει από την... από τον πρώτερό σου βίο, από τις συνήθειές σου, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να εργαστείς. Αν εργάζεσαι, πρέπει να ξοδέψεις ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού σου για να βρεις μια νταντά. Εντάξει, και εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι να κάνει η πολιτεία. Είχε το Υπουργείο Εργασίας ένα πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο σε πιλωτικό επίπεδο, ας πούμε, είχε. Και εδώ στην Κρήτη. Ναι, στο Δήμο Γόρτινο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν άλλες λύσεις. Γιατί αυτό θα τους λύσει τα χέρια και θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ισότιμα. Εσείς τώρα αναφερθήκατε πριν από λίγο, είπατε για τις ιδιαίτερες, τις ευαίσθητες ομάδες.
οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι απολαμβάνουν κάποια προνόμια και πολύ καλά το κάνουν, γιατί όταν λέμε ότι πρέπει να στηρίξουμε το δημογραφικό και να το αντιμετωπίσουμε κάπως, πρέπει να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Οι μονογονείς είναι μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Οι μονογονείς δεν έχουν κερδίσει ακόμη όλα αυτά που έχουν καταφέρει να κατοχυρώσουν οι δύο προηγούμενες κατηγορίες που είπατε, γιατί είναι και τόσα χρόνια σε πανελλήνιο επίπεδο και έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν πολλά περισσότερο από εμάς. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στείλαμε πρόσφατα στην Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην κυρία Κεφάλα, στείλαμε ένα έγγραφο με προτάσεις μας και κάποια αιτήματα που αφορούν ακριβώς αυτά που είπατε. Και έχουμε πάρει κάποια απάντηση? Όχι, δεν πήραμε ακόμη, αλλά είχαμε μία άτυπη συνάντηση και έδειξε ενδιαφέρον η Υφυπουργός. Ευελπιστούμε ότι... Το θέμα να περάσουμε από το ενδιαφέρον και στην πράξη. Ναι, υπάρχει ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο νόμου που θα βγει στη Βουλή, σύντομα θα ψηφιστεί, οπότε ευελπιστούμε κάποιο κομμάτι να αφορά και σε εμάς. Ωραία. Χαιρόμαστε που ήρθατε. Θα το παρακολουθούμε και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις, εδώ είμαστε πολύ για να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.